Και σε αυτή την περίπτωση θα βοηθήσουμε ένα 15χρονο κορίτσι που έχει ατροφία στο ποδαράκι της από μικρό παιδί και περίπου αυτή τη στιγμή χρειάζεται η οικογένειά της 8 με 10.000 ευρώ. Οπότε είπαμε να συσπηρωθούμε και να ενωθούμε όλοι μαζί για να τη βοηθήσουμε. Δεν θα είναι η πρώτη φορά και έχουν δείξει οι τηλεθεατές μας, έχουν στείλει το μήνυμά τους κάθε φορά που χρειαστήκαμε τη δική τους βοήθεια και στην οποία συμμετέχουμε και εμείς να πούμε, δεν απλά περιμένουμε τους άλλους. Και με την βαθιά μας πεποίθηση ότι ο φτωχός βοηθάει το φτωχότερο και ο αδύναμος τον πλέον αδύναμο, θα επιθυμούσαμε να πάρουμε μια αγκαλιά αυτού του κοριτσάκι καθώς με τον δικό τρόπο, που είναι πολύ απλός. Ένα μικρό ποσό, ένα πολύ μικρό ποσό από το εστέρημά μας. Εμείς στα social θα αναρτήσουμε τα πάντα και πώς μπορούν να βοηθήσουν αυτό το κοριτσάκι. Η οικογένειά της περιμένει πώς και πώς τη δική σας αγκαλιά και τη δική σας συμβουλή. Τους καθυστερήσαμε κιόλας γιατί με όλα όσα συνέβησαν με τον Γιώργο μας πήγε πίσω όλο αυτό που τους είχαμε υποσχεθεί για τις γιορτές. Όμως αμέσως τώρα μετά μπορούμε να κάνουμε το καλό, να τη βοηθήσουμε και να μπορέσει να κάνει 2-3 βήματα πιο θετικά στη ζωή η Μαρία Ελένη. Παρακαλώ. Η γνωριμία με την 17χρονη Μαρία Ελένη θα μπορούσε να αποτελέσει ένα μάθημα ζωής για όλους μας. Ένα πανέμορφο κορίτσι, η εξαιρετική μαθήτρια, με περίσσευμα αγάπης και καλοσύνης, ακόμη και ούσα ίδια λαβωμένη στην καρδιά εξαιτίας ενός προβλήματος που αντιμετωπίζει από τη στιγμή που ήρθε στον κόσμο. Το ένα της πόδι είναι κοντύτερο από το άλλο. Έτσι γεννήθηκε. Κι όμως, με επιμονή, πρωτοφανή γενναιότητα και ψυχραιμία, προσπάθησε να τα διαχειριστεί. Τώρα καλείται να αντιμετωπίσει τουλάχιστον 2 ακόμη χειρουργικές επεμβάσεις με την ελπίδα να τα καταφέρει. Και θα τα καταφέρει. Γιατί η Μαρία Ελένη είναι γεννημένη αγωνίστρια. Έχω ένα πιο κοντό πόδι από το άλλο. Δεν μεγαλώνει σωστά όπως το άλλο. Κάναμε διάφορες επεμβάσεις διορθωτικές, επιμήκυνση, για να φτάσουμε στο μήκος του άλλου ποδιού. Δεν ήταν τόσο εύκολο για ένα παιδί που πάει ακόμα δημοτικό, γυμνάσιο. Μετά από πόσα χειρουργία σας είναι εδώ, είναι σχεδόν 20. Έχουν γίνει πάνω από 25. Είχα εξωτερικά σίδερα, τα έβγαλα και τώρα έχω πάλι εσωτερικά στο πόδι. Και είμαι με τον Άρθικα, με τις παντερίτσες. Προσπαθώ ακόμα, είμαι στην ανάρρωση. Επειδή μιλούσα συνέχεια με τη μαμά μου για αυτό το θέμα, επειδή με ενοχλούσε πάρα πολύ, μου είπε ότι είναι διαφορετικό και το έχεις μόνο εσύ. Και έτσι κατάλαβα ότι είναι δικό μου και το αγαπώ. Και εκεί άλλαξε. Στο δημοτικό άρχισα να συνειδητοποιώ ότι έχω ένα πρόβλημα, πρέπει να είμαι προσεκτική, δεν μπορώ να παίζω όπως παίζουν τα άλλα παιδιά. Ήταν πάρα πολύ δύσκολο γιατί το πόδι μου ήταν διαφορετικά πλασμένο σε σχέση με το άλλο. Ήταν πιο μικρό, είχα καμπύλες εδώ και εκεί. Ήταν και πιο κοντό σε μήκος, ήταν περίπου ας πούμε, το μισό ναι. Από το προβλεπόμενο. Και όσο μεγάλωνα, η αισθητική με πείραζε πάρα πολύ. Δηλαδή το κοιτούσα και έλεγα τώρα γιατί σε μένα. Δεν το ήθελα καθόλου. Δηλαδή έλεγα θέλω να κάνω πλαστική στο πόδι τώρα, να αλλάξει, να γίνει σαν το άλλο, να είμαι σαν τα άλλα παιδιά. Δεν είχα παρακολουθήσει πολλές σχολικές εκδηλώσεις. Πάντα είχα κάτι στο πόδι. Μετά βγήκανε διάφορα θέματα στα νεφρά. Προσπαθήσαμε να τα διορθώσουμε. Στην πορεία βγήκανε άλλα. Ήταν δύσκολο στην αρχή. Τώρα και στο Λύκειο έκανα την τελευταία επέμβαση. Προσπαθώ να εξοικειωθώ ακόμα με διάφορες καταστάσεις. Εγώ έχω ακούσει ότι τα δάκρυα είναι λέξεις που δεν λέμε. Και καμιά φορά η πίεση που έχω δεχτεί γιατί οι γονείς μου με αγαπάνε και με προστατεύουν πάρα πολύ. Καμιά φορά όλα αυτά που μαζεύονται μέσα μου βγαίνουν σαν κλάμα. Και με βοηθάει πάρα πολύ στο να ξεσπάω έτσι. Δηλαδή η μαμά μου κάποιες φορές μου λέει «Σταμάτα να κλαις» και λέει «Δεν μπορώ, μα δεν το κάνω επίτηδες». Δεν είναι απλά ότι ξεσπάω έτσι. Ποιο είναι το μυστικό για να μπορεί κάποιος να βρει πάτημα, να περπατήσει, έστω και να αντιμετωπίζει ένα σοβαρό κινητικό πρόβλημα? Ακόμα δεν το έχω βρει ούτε εγώ. Το ψάχνω πολύ και σε πολύ, όχι δύσκολες μέρες, αλλά όταν είμαι μόνη μου και σκέφτομαι κάποια πράγματα, ακόμα
Το μυαλό μου κάνει διάφορες σκέψεις. Κυρίως θετική ενέργεια και καλή φίλη. Γιατί χρειάζεται πολύ στήριξη. Το γιατί, Θεέ μου, το πες. Σε μένα. Ναι. Το έχω πει πάρα πολλές φορές. Ειδικά σε μικρότερη ηλικία που δεν το καταλάβαινα. Τώρα λέω σε ευχαριστώ, Θεέ μου. Αλλά υπήρξαν στιγμές που έκανα μεγάλες προσευχές και ζητούσα να περάσει αυτός ο πόνος, να φύγει, να είμαι καλά, να περάσει ο χρόνος γρήγορα. Έπρεπε να καταλάβω την αξία της στιγμής και ότι αυτό με έκανε πιο δυνατή από όσο ήμουν. Και έφτασα εδώ σήμερα και να λέω ότι δεν ήταν τίποτα και θα το ξανά έκανα. Στην αρχή πρέπει να ήταν λίγο περίεργο για σένα, έτσι, να κυκλοφορείς με τις πατερίτσες στους δρόμους. Σε κοιτούσαν περίεργα. Ακόμα με κοιτάνε, όπου και αν περπατάω. Είτε είχα και κάτι στο πόδι εξωτερικά σίδερα, ή τώρα με τις πατερίτσες. Τυχαίνει να με δει κάποιος έξω και να μην σταματάει να με κοιτάει. Μικρή, το έλεγα στη μαμά μου, στεναχωριόμουν, έλεγα γιατί με κοιτάνε, τι έχω τόσο πολύ και είμαι τόσο διαφορετική. Πλέον μ' αρέσει που με κοιτάνε. Απλά τραβώ την προσοχή τους. Δεν με ενοχλεί καθόλου. Βέβαια, οικονομικά έχουμε φτάσει σε πολύ δύσκολο σημείο. Έχουμε ξεπεράσει πολλά όρια. Χρειάζεται να γίνει μια επέμβαση. Είμαστε σε πάρα πολύ καλό σημείο μετά από πολλών χρόνων και σειρά επεμβάσεων. Έχουμε ξεπεράσει 25. Τα χρήματα, εξαψήφιος αριθμός. 150.000. Και θα χρειαστούμε κι άλλα σίγουρα. Όποια δυνατή βοήθεια είναι, θα είναι καλύτερη. Να τα ξεχάσει όλα αυτά, απλά να τα θυμάται. Απλά να ξέρει τι έγινε, όχι να τα θυμάται. Να ξέρει τι κάναμε μέχρι τώρα. Και να είναι καλά να κάνει ό,τι θέλει στη ζωή της. Κάθε εμπόδιο σε καλό, κυρίως. Ότι ό,τι και να συμβεί, πάντα βγαίνει σε καλό. Δηλαδή και εγώ είχα πάρα πολλές αναποδιές στις εγχειρήσεις μου μετά από 1-2 μήνες. Αλλά πάντα γινόταν μια διόρθωση και ήταν καλύτερα από πριν. Τι γλυκό κορίτσι είναι η Μαρία Ελένη. Εγώ βέβαια το είχα δει και στο μοντάζ. Κώστα. Η Μαρία Ελένη είναι ένας κορίτσαρος. Και θα κάνουμε ό,τι μπορούμε για να τη βοηθήσουμε. Εγώ δεν θέλω να πω πολλές κουβέντες. Όλοι μαζί. Με συγκίνησε πολύ. Όλοι μαζί και είδες πόσος μεγάλος αριθμός επεμβάσεων υπάρχει, Σπύρο. Ακριβώς. Από πίσω. Και το χαμόγελό της δεν μπορείς. Βλέποντας το χαμόγελό της και τον τρόπο που εκφράζεται, τόσο ήπιος και όμορφος και γλυκός, ένας άγγελος, έτσι. Δεν μπορείς να διανοηθείς, να σκεφτείς τι μπορεί αυτή η κοπέλα να βιώνει ήδη από τη στιγμή που γεννήθηκε. Ένα μικρό μαρτύριο που δεν το εκμεστρεύεται ως μαρτύριο, το εκμεστρεύεται ως μάθημα ζωής. Έχει ατσαλώσει. Ναι. Έχει ατσαλώσει. Ένα απίστευτο κορίτσι, μια κουκλάρα που θα θέλαμε να είναι κοντά μας, να είναι η φίλη μας, η κόρη μας, η συγγενής μας, η συνεργάτη δά μας. Να είναι καλά το κορίτσι. Δύο κόκκινα παπουτσάκια, το ένα το πιο ψηλό και νομίζω ότι ναι, είναι της καρδιάς πλάνο, Γεωργία. Να ανεβάσουμε στα social ακούγοντας, τον αριθμό, να βοηθήσουμε. Ακούγοντας τον τρόπο με τον οποίο εκφράζεται, τα εκφραστικά μέσα που έχει, εγώ διαγιγνώσκω ως παλιός δικηγόρος και ως δάσκαλος, θα μπορούσε να γίνει μια πάρα πολύ καλή δικηγορίνα αν επιλέξει να πάει στην Ελλάδα. Τα Γιάννητσά λοιπόν είναι να στείλουμε έτσι την αγάπη μας και να βοηθήσουμε όλοι μαζί. 8 με 10.000 ευρώ είναι τα άμεσα τώρα για να μπορέσει να προχωρήσει στο επόμενο στάδιο και έπεται συνέχεια βέβαια. Τώρα.